Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή σε όλους, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα έτσι και σήμερα μαζί με τη Σοφία Μίτιλη. Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους θα βρούμε λύση για το ασφαλιστικό και για τη φορολογία. Ο Στάσης Χριστοδουλέλης αλλά και η Σάνδρα Γεράγγελου θα είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας απαντήσουν ζωντανά, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά, μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Συνεχίζονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς προκειμένου να καταλήξουν σε μια πρώτη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα και τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων όλα τα ανοιχτά θέματα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν ποια από τα κόκκινα δάνεια θα επιτρέπεται να πολλούνται σε μη τραπεζικά ιδρύματα θα ξανασυζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών στο νέο ραντεβού τους που έχει οριστεί για το απόγευμα. Έως τις 21 Μαρτίου θα ανοίξουν οι πύλες του τάξης για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Νομοθετική παρέμβαση αναμένεται να υπάρξει και για την παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Οι σχετικές τροπολογίες πάντως που ρυθμίζουν τις φορολογικές εκκρεμότητες είναι ήδη έτοιμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως δήλωσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Τρίφων Αλεξιάδης, ο οποίος τόνισε ότι έως την Παρασκευή θα ψηφιστούν και έτσι η υποβολή των δηλώσεων θα ξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο την προσεχή Δευτέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις συγκεκριμένες τροπολογίες θα ρυθμίζονται τα εξής. Οι διευκρινήσεις για τη δήλωση στο Σύμφωνο Συμβίωσης, που είναι μία από τις τρεις αλλαγές του φετινού βασικού εντύπου φορολογίας, Ε1, ο χρόνος καταβολής του πρόσθετου φόρου εισοδήματος, ο οποίος θα προκύψει με το φετινό εκαθαριστικό, εξετάζεται να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο για την εξόφληση των εκαθαριστικών από τους υπόχρεους, με πιθανότερο σενάριο τις 7 δόσεις, αλλά και να ισχύσει και για τα περσινά εισοδήματα, όπως για αυτά του 2014, η ρύθμιση αποφυγής των τεκμηρίων για ανέργους και φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα. Προς συμφωνία βαίνει η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές για τη φορολογία με ορισμένα νέα μέτρα να πέφτουν στο τραπέζι. Φαίνεται ότι συμφωνήθηκε ότι δεν συζητείται ο ανώτατος συντελεστής 40% στα εισοδήματα από ενίκεια ή συντελεστής 60% για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ. Συμφωνήθηκε επίσης, σύμφωνα με τα νέα, ότι οι αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Σήμερα το φορολόγητο ανέρχεται έως τα 9.500 ευρώ μέσω έκπτωσης φόρου 2.100 ευρώ, την οποία δικαιούνται όσοι έχουν εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετου εισοδήματος και το αφορολόγητο σβήνει για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ. Οι δανειστές προτείνουν η έκπτωση φόρου να μειωθεί στη χειρότερη περίπτωση στα 1.500 ευρώ, στην καλύτερη στα 1.800 ευρώ, αλλά να είναι σταθερή για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Με τον τρόπο αυτό το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 7 με 8.000 ευρώ. Παρελθόν αποτελεί το σενάριο για επιβολή συντελεστή 40 με 45% για όσους έχουν εισοδήματα από ενίκεια πάνω από 40.000 ευρώ. Συμφωνήθηκε ότι θα υλοποιηθεί η πρόβλεψη του Μνημονίου για αύξηση των συντελεστών από 11 στο 15% έως 12.000 ευρώ και από το 33 στο 35% για υψηλότερα εισοδήματα. Για τους αγρότες, οι δανειστές αποδέχθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες την πρόταση της κυβέρνησης να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων με το νέο αφορολόγητο. Καταργείται όμως η ξεχωριστή παροχή αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις θα θρίζονται στο συνολικό εισόδημα. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα φορολογούνται και αυτοί με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς όμως αφορολόγητο.
Οι συντάξεις δημοσίου για το μήνα Απρίλιο θα πληρωθούν στις 30 Μαρτίου 2016, ενώ την ίδια ημέρα θα πληρωθούν τις συντάξεις τους και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ. Παράλληλα, ο ΟΕ για το μήνα Απρίλιο θα πληρώσει τις συντάξεις την 1η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή, ενώ την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Προοπτική, κυρίες και κύριοι, ολοκλήρωση αξιολόγησης στο προσεχές διάστημα έχει ως αποτέλεσμα και το ράλι που σημειώνεται σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στο σύν 1,81% και στις 576,42 μονάδες. Η Σοφία Ριοδοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει αναλυτικά την εικόνα των αγορών και για σήμερα. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, κυρία Σοφία, κυρίες και κύριοι. Το ελληνικό χρηματιστήριο για ακόμα μία ημέρα βλέπουμε σήμερα να καταγράφει κέρδη, τα οποία νωρίς το πρωί ξεπερνούσαν το 2%, ωστόσο αυτή την ώρα βλέπουμε να έχουν μικρή πτώση, ωστόσο να διατηρούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, στο σύν 1,81% όπως βλέπουμε αυτή την ώρα, με οδηγό για ακόμα μία ημέρα τις τραπεζικές μετοχές. Δηλαδή, αυτή την ώρα βλέπουμε τη μετοχή της Α να καταγράφει καταρχάς τον υψηλότερο τζίρο στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο τζίρος της Α φτάνει τα 25,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ και ενισχύεται κατά 5,26%, και θα πρέπει να πούμε ότι η Α είναι η πρώτη τράπεζα η οποία καταφέρνει να πιάσει την τιμή στην οποία έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Θυμίζουμε ότι όταν ο γενικός δείκτης είχε φτάσει στις 420 μονάδες, οι τραπεζικές μετοχές είχαν χάσει περίπου ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου το 70% της αξίας τους, που τις είχε απομακρύνει πάρα πολύ από τις τιμές στις οποίες έγιναν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός το οποίο ανησύχησε αρκετά τους επενδυτές. Ωστόσο, η θετική αύρα που έχουμε στην ελληνική αγορά
τις τελευταίες ημέρες. Ήταν έντονη με αποτέλεσμα να δούμε και τις τραπεζικές μετοχές και όχι μόνο να ενισχύονται. Με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στις αυξήσεις πλέον να είναι πιο εφησυχασμένοι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι είχαν επενδύσει στην Α. Τώρα στις άλλες τραπεζικές μετοχές, Eurobank με σημαντικά κέρδη 8,8%, η Εθνική Τράπεζα στο συν 4,8% και η Πειραιώς με κέρδη 6,4%. Στην κορυφή των κερδών σήμερα είναι η Τέρνα Ενεργειακή, η οποία καταγράφει μία άνοδο της τάξης του 10,42%. Και αμέσως μετά έρχεται η Eurobank με κέρδη αυτή την ώρα, καθώς αλλάζουν και τα ποσοστά, της τάξης του 10%. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Θα πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε, όπως είπες και εσύ, ότι σαφώς οι επενδυτές ποντάρουν σε μία ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ίσως να έχουμε νεότερα μέχρι και τις 25 Μαρτίου ημερομηνία κατά την οποία φεύγουν οι δανειστές, οι θεσμοί από τη χώρα μας. Και αυτό το οποίο εύχονται όλοι είναι μέχρι εκείνη την ημερομηνία να έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το φορολογικό και τα κόκκινα δάνεια. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε καταρχάς το κλείσιμο παραγόγων και βεβαίως το rebalancing του Fuji, γεγονός το οποίο επίσης ενισχύει ανωδική κίνηση σε αρκετές μετοχές της ψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς κάποια χαρτοφυλάκια προχωρούν σε αναδιάρθρωση. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Βεβαίως, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι και την Παρασκευή που θα έχουμε το κλείσιμο των παραγόγων. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε κλείνοντας είναι ότι περιμέναμε μια αξιολόγηση από τον EcoFitch, περιμέναμε αναβάθμιση η οποία δεν ήρθε. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο στάθηκε στα πόδια του και κατάφερε παρά την σταθεροποιητική αξιολόγηση που έδωσε ο EcoFitch να καταφέρει να συνεχίζει με κέρδη με βασικό στόχο πλέον τις 580 μονάδες που είναι το επόμενο σημείο αντίστασης για το ελληνικό χρηματιστήριο. Το έχεις προβλέψει από την Παρασκευή που είχαμε μιλήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία, για ακόμα ένα απόγευμα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ο Στάσης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, όπως επίσης και η Σάνδρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός μας, είναι και σήμερα εδώ για να μας βρουν λύσεις για τι άλλο από το ασφαλιστικό αλλά και για τη φορολογία. Σε πολύ λίγα λεπτά. Το ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι, αλλά και η φορολογία παραμένουν τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό κάθε απόγευμα έχουμε εδώ τους καλύτερους στο στούντιο μαζί μας με τη Σοφία Μίτιλη για να βρίσκουμε λύσεις. Ο Στάσης Χριστοδουλέλης, ο εργατολόγος μας, όπως επίσης η Σάνδρα Γεράγγελου, είναι εδώ μαζί μας, όπως σας είπαμε και πριν από το διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα. Βεβαίω, Στάθη, θα ξεκινήσουμε με τη Σάνδρα, διότι πρέπει να μας πει αντίστροφη μέτρηση να περιμένουν, δηλαδή 21 Μαρτίου. Να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση, Σάνδρα. Από ό,τι δήλωσε ο κύριος Αλεξιάδης, σήμερα θα κατατεθεί η διάταξη ενδεχομένως Παρασκευή να ψηφιστεί για τις εκκρεμότητες που μένουν για την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων. Οπότε ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο Δευτέρα θα ανοίξει το σύστημα. Τώρα, το αν θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τι πρέπει σύντομα να προσέξουμε φέτος, δηλαδή είναι κάποια. Καλά, νομίζω δεν έχει και πολλές Σοφία σημαντικές αλλαγές. Το 049 παραμένει. Τι διαφορές δεν έχουμε. Έτσι, μια βασική διαφορά είναι για όσοι υποβάλλουν δήλωση με βάση το σύμφωνο συμβίωση θα μπορούν να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Ο κωδικός 049 θα υπάρχει μεν στο έντυπο, θα είναι όμως ανενεργός, δεν δηλώνουμε δηλαδή ποσό αποδείξεων. Θα παρέχεται η έκπτωση φόρου το 2100 χωρίς αποδείξεις. Σωθήκαμε. Πάντως η μεγάλη δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αλλαγή ουσιαστικά. Ανίσπρακτα ενίκια, για όποιον έχει ποσό που δεν έχει εισπράξει μέσα στο 2015, θα πρέπει να έχει κινηθεί όμως νομικά. Πριν την έτσι, υποβολή της φορολογικής. Πρέπει να έχει επισκεφτεί το δικηγόρο. Και μάλιστα πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και περιμένουμε και διευκρινήσεις για το αν θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα της αγωγής που έχει κάνει προς τον ενοικιαστή στη ΔΟΗ
πριν την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Μέχρι την Παρασκευή περιμέναμε να ψηφιστεί και αυτό το... Αργεί πολύ εκεί το... Ναι, το ασφαλιστικό. Τι γίνεται με αυτό, αργεί, όλο καθυστερούν. Πού δεν τα βρίσκουνε, πού τα βρίσκουνε. Είχαμε τα αποκλειστικά, εντάξει, μπορεί να φύγαμε λίγες μέρες εκτός χρόνου. Εκτός, ναι. Αλλά παραμένει πού πολύ ότι το κλειδώνει. Δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης, ότι κλειδώνουν περικοπές στο επικουρικό. Μάλιστα αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο μιλάει για κλιμακωτή περικοπή στο επικουρικό από τα 150 ευρώ και άνω, με συντελεστές από 8 έως 25%, το οποίο θα επιφέρει μειώσεις στις ήδη μειωμένες χορηγούμενες επικουρικές συντάξεις. Το δεύτερο σενάριο μιλάει για περικοπή επί των επικουρικών, αλλά στο άθροισμα μαζί με τις κύριες. Αυτό, σε αυτό το δεύτερο σενάριο ελοχεύει ο κίνδυνος για μεγαλύτερη περικοπή λογιστικά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Και δυστυχώς το πιθανότερο είναι αυτό, τουλάχιστον το κατά την πληροφόρησή μας. Άρα κυρίες και επικουρικές είναι, μιλάνε για το ποσό των 1.300 ευρώ. Ακούγεται 1.100-1.200 σαν επικρατέστερο σενάριο. Όπως και να έχει όμως, το σενάριο που μιλάει για άθροισμα κύριες και επικουρικής, ασχέτως αν η περικοπή θα γίνει στην επικουρική, δεν θα φύγει την κύρια, οδηγεί λογιστικά σε μεγαλύτερη μείωση. Μάλιστα. Ελπίζουμε να γίνουν οι μικρότερες δυνατές μειώσεις ή δυνατόν και καθόλου, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν βλέπουμε να ισχύει. Να πούμε ότι ούτως ή άλλως δεν είχε εφαρμοστεί ο νόμος ο οποίος όριζε την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, αντικαταστάθηκε με μία άλλη φράση την ρήτρα βιωσιμότητας. Αυτό είναι ένα από τα αγκάθια, και μιας και με ρώτησες γιατί αργεί η ψήφιση του νόμου. Έχουμε την εθνική σύνταξη, η οποία συναρτάται από τους δανειστές με 20 ετία, με εισοδηματικά κριτήρια, με το 67ο έτος ηλικίας. Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας αντιτίθεται στο σενάριο αυτό. Και θέλουν, νομίζω, και εθνική σύνταξη 320 με 340 ευρώ. Ακούστηκε και κατώτατη σύνταξη 180 ευρώ. Γενικότερα. Το χαρακτήρα δεν θεωρείται σύνταξη, να το λέμε σωστά, θεωρείται ένα επίδομα. Ούτως ή άλλως επιδοματοποιούνται οι συντάξεις, εκτός και αν η κυβέρνηση αντισταθεί στεναρά. Και... Πριν περάσουμε στους δύο τηλεθεατές, την κυρία Κυριακή και στον κύριο Δημήτρη, να ρωτήσουμε λίγο την Σάντρα τι γίνεται με το αφορολόγητο, γιατί εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη ως προς το αφορολόγητο και βέβαια τι σενάρια έχουν πέσει στο τραπέζι. Σαφώς ακόμα δεν έχει ψηφιστεί κάτι, δεν υπάρχει κάτι οριστικό, είμαστε σε διαπραγμάτευση. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει η ελληνική πλευρά είναι να έχουμε μία μικρή μείωση του αφορολόγητου, ενδεχομένως στις 7.000 ευρώ. Βέβαια, παρά τις δηλώσεις ότι δεν θέλουν να θίξουν τα χαμηλά εισοδήματα, ακόμα και μία τέτοια μείωση στο αφορολόγητο σαφώς θίγει όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, είτε μισθούς είτε συντάξεις. Ευρώ, μάλιστα. Πάμε να καλησπέρισουμε, Σοφία, σε αυτό το σημείο την κυρία Κυριακή, την πρώτη τηλεθεάτριά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Κυριακή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω για το συνταξιοδοτικό. Μάλιστα, τον κύριο Χριστόδη λέει. Έχω μία κόρη 54 ετών. Μάλιστα. Ακούτε. Ναι, ναι. Δουλεύει 37 χρόνια συνεχόμενα, εκτός ενός έτους ακαδημίας ενεργείας. Ναι. Ήθελα να μάθω πότε βγαίνει στη σύνταξη. Έχει παιδιά η κόρη σας? Όχι, όχι, ελεύθερη είναι. 54 ετών μου είπατε? 54, ναι. Εκείνη λοιπόν, εφόσον είναι γεμάτα τα χρόνια ασφαλιστικά σε ένσημα, δηλαδή προσεγγίζει με πλασματικό χρόνο τα 10.000 ένσημα, τα 10.000 ένσημα αντιστοιχούν σε 33 χρόνια. 37 δουλεύει. Ναι, αρκεί να είναι πλήρη τα ασφαλιστικά χρόνια, 300 ένσημα ο χρόνος. Εκτός από δηλαδή ενός έτους ανεργίας. Μάλιστα. Με το προηγούμενο καθεστώς λοιπόν, κυρία Κυριακή, θα έβγαινε στα 56 της με μειωμένη, ή στα 58 της με πλήρη. Με το νέο νόμο το 43-36 του 2015, επειδή 56 ετών δεν ήταν στις 18-8 του 2015, που είναι κρίσιμη ημερομηνία, αλλά γίνεται σε δύο χρόνια, μου είπατε ότι είναι 54, το 18 λοιπόν, τότε αναγκαστικά πηγαίνει στα 61 και 6 μήνες. Δυστυχώς, λόγω του ότι δεν είχε το όριο ηλικίας το απαιτούμενο μέχρι τις 18-8 του 2015, πηγαίνει στο ανώτατο όριο ηλικίας, το οποίο ούτως ή άλλως στα 62 της με 40 θα έβγαινε. Με λίγα λόγια, χάνει τη μεταβατικότητα λόγω του ότι βρίσκεται πολύ πίσω σε ηλικία. 62 με 40. Δεν βγαίνει με 40 χρόνια στα 58, ας πούμε. Δεν μπορεί, δυστυχώς όχι, διότι δεν είχε τα 58 ή αντίστοιχα για τη μειωμένη τα 56 στις 18-8. Δεν έχετε το κριτήριο. Ναι. Άλλη μία ερώτηση να σας κάνω. Παρακαλώ. Δηλαδή βγαίνει στα 61 και 6 μήνες. Σωστά. Άλλη μία έχω. Είναι 51 ετών. Έχει δύο ανήλικα παιδιά. Έχει 4,5 έσημα οίκα.
Τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ. Τέβε. Με τα 4.500 ένσημα, τα 4.500, ναι. Αν έχει ανήλικο και το 2011 συνεχίζει και έχει ανήλικο. Έχει ανήλικο, ναι, μέχρι τα 53 της. Μάλιστα. Θα μπορούσε να κλειδώσει δικαίωμα το 2011 με εξαγορά πλασματικού χρόνου για να έβγαινε στα 52 της με μειωμένη ή στα 57 της με πλήρη. Είναι 51 ετών, μου είπατε. Τώρα τι γίνεται. Είναι 51 ετών. 51, ναι. Ωραία. 52 λοιπόν γίνεται το 17, επομένως... Ναι. Επομένως, αναγκαστικά πάει στα 58 έτη και 5 μήνες για τη μειωμένη, αρκεί να κάνει και εξαγορά πλασματικού χρόνου για να κλειδώσει τα 5.500 ένσημα το 2011. Προσέξτε με, ένα λεπτό. Και αν πάρει σύνταξη από το ΕΙΚΑ, τότε επειδή είναι κάτω από τα 55 της, βεβαίως τώρα πάει πάνω από τα 55, πάει 58 και 5. Αν συνεχίσει λοιπόν ασφαλισμένη στον ΟΑΕ, θα πληρώνει και προσαυξημένη εισφορά 50% στον ΟΑΕ. Δεν δουλεύει τώρα. Έχει 15 χρόνια να δουλέψει. Έχει σταματήσει τον ΟΑΕ. Δεν έχει. 15 χρόνια σου λέει να δουλέψει. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση να μιλάζει τώρα με εμένα. Ωραία. 6 χρόνια δεν ενώνονται με το ΙΚΑ. Αν θέλει, επιτρέψτε μου, αν θέλει να βγει με τελευταίο φορέα τον ΟΑΕ, τότε θα πάει στα 62 της με 40 χρόνια ασφάλισης. Αν θελήσει... Αν θελήσει... να... Δεν θέλω να μου στεναχωρήσεις, τηλεθεατές. Συγγνώμη. Αν θέλει να κάνει χρήση της διάταξης της μητέρας ανηλίκου, θα μπορούσε με εξαγορά πλασματικού χρόνου να βγει στα 58 έτη και 5 μήνες, με ό,τι όμως αυτό συνεπάγεται και το χρόνο του τέτα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριακή. Πριν περάσουμε στον κύριο Δημήτρη, έχουμε δύο ερωτήσεις για φορολογικές δηλώσεις, γιατί μετά θα περάσουμε λίγο στις κατώδωσεις, στους στόχους, στα πρόστιμα, σε όλα αυτά. Οι φορολογούμενοι, λοιπόν, είμαι φορολογούμενος 18 ετών, 18,5 ετών. Δεν έχω πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω φορολογική δήλωση. Υποχρέωση φορολογική δήλωση είναι όποιος έχει κλείσει το 18ο έτος ηλικίας του και έχει πραγματικό ή τεκμαρτό. Σε λιγάκι, ναι. Σε λιγάκι. Γιατί έχεις 5.000, δεν είναι με το που αναπνέεις. Πόσο είναι. Άρα καλά το λέω. Πάντως, ο τηλεθεατής μας λοιπόν που είναι 18,5 ετών δεν έχει. Καλό θα ήταν να κάνει μια μηδενική δήλωση εφόσον έχει κλείσει τα 18 έτη, ακόμα και αν δεν έχει πραγματικό εισόδημα. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί να θεωρείται και προστατευόμενο μέλος εάν είναι φοιτητής, σπουδάζει δηλαδή σε αναγνωρισμένη σχολή ή είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ, είναι άνεργο. Μάλιστα, πάμε να καλησπέρισουμε τον πρώτο Δημήτρη για σήμερα, Σοφία. Δημήτρης, γιατί έχουμε και μετά ξανά Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Επίσης. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη σύνταξη της γυναίκας μου. Είχε το 2010 6%. Μάλιστα. Είναι τρίτεκνη, έχει ανήλικο παιδί και αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 7.500 ένσημα. Και τα 13 τελευταία χρόνια είναι βαρέα. Με ποιους όρους μπορεί να μπει στη σύνταξη. Μπράβο. Πείτε μου λίγο τι ηλικία έχει. Έχει κλείσει τα 55. Τα 55. Πότε τα έκλεισε. Δυστυχώς λοιπόν, ενώ θα έβγαινε 50 μειωμένη 55 πλήρη, επειδή τα 55 τα συμπληρώνει τώρα το 16, για την πλήρη δυστυχώς πηγαίνει στα 58. Τώρα μπορεί να βγει και με μειωμένη. Αυτό με τη διάταξη της μητέρας ανηλίκου. Ναι. Με τη διάταξη των βαρέων όμως, επειδή είχε 4.500 ένσημα το 2010, εκ των οποίων 3.600 βαρέα, και 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια, είχε κλειδώσει δικαίωμα για το 55ο έτος ηλικίας. Η διάταξη των βαρέων δεν θίγεται, άρα το διατηρεί. Μπορεί να βγει σε πλήρη κάνοντας χρήση της διάταξης των βαρέων. Δηλαδή, στη διάταξη της μητέρας ανηλίκου αυξάνεται το όριο ηλικίας, μπορεί όμως προνομιακά να κάνει χρήση της διάταξης των βαρέων. Δηλαδή, μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή. Εφόσον έχει τις προϋποθέσεις που προανέφερα και θεωρώ ότι τις έχει. Ναι, στα 55 κλεισμένα με πλήρη. Σας ευχαριστούμε εμείς. Πάμε και στον επόμενο Δημήτρη για να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις των τηλεθεατών που μας στέλνουν τα μήνυματά τους. Καλησπέρα σας, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα. Έχω ξαναπάρει πάλι. Είναι χαρά μας να σας ακούμε κάθε απόγευμα. Ναι, θέλω να μιλήσω τον κύριο με τη σύνταξη. Και τη σύνταξη. Παρακαλώ. Με τον κύριο Χριστοδουλέλη. Yeah, ναι. Κύριε Χριστοδουλέλη, ναι. Είμαι ασφαλισμένος, είμαι 58 ετών. Είστε. Είμαι ασφαλισμένος. 58 ετών, με 1958 με 58 ετών. Ναι. Είμαι ασφαλισμένος από το 80
μέχρι τέλος Μαρτίου τώρα. Θα κάνω όλες τις σύνταξεις. Όμως έχω και 350 ένσημα ΙΚΑ, τα οποία τα πήρα σήμερα. Έκανα και τα πήρα. Πού είστε ασφαλισμένος, δεν άκουσα. Πού είστε ασφαλισμένος. Είμαι στον ΟΑΕ, στον ΤΕΔ. Ωραία. Εντάξει. Mm-hmm. Είμαι από το 80 μέχρι τώρα, τέλος Μαρτίου. Ωραία. Κάνω έτσι να βγουν σύνταξη. Πολύ ωραία. Και έχω και 350 ένσημα ΙΚΑ. Το πρόβλημά σας δεν είναι ο χρόνος ασφάλισης, κύριε Δημήτρη. Και χωρίς με ελάχιστο πλασματικό χρόνο κλειδώνεται δικαίωμα το 12-35 ετίας. Θα βγαίνατε λοιπόν στα 60 με 37. Με το νέο νόμο όμως, επειδή 60 δεν ήσασταν στις 18-8 του 15, αλλά γίνεστε, είστε 58 τώρα, το 18 γίνεστε 60. Άρα πάμε στα 61. Προστίθετε ένα έτος. Μάλιστα, ναι. Άρα βγαίνω έτσι, δεν χρειάζεται. Γιατί κάνω έτσι, θα ξαναπάρω πάλι τηλέφωνο. Μάλιστα, δεν έχει νόημα. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι ως προς αυτό, κύριε Δημήτρη. Είναι δεδομένο. Αν μας πάρετε να μας πείτε καλησπέρα και ότι τα καταφέρατε, θα χαρούμε στα το ίδιο. Στα 61 σας, με πλήρη. Όχι, σας έχει πει ο Στάσης Ροδάκης. Πριν περάσουμε στον κύριο Γιώργο, πάμε να ρωτήσουμε την ερώτηση για την Σάνδρα. Δύο ερωτήσεις. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτιδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Φυσικά. Όποιος έχει κάνει έναρξη επιχείρηση, είτε ατομική είτε είναι μέλος εταιρεία, σαφώς υποχρεώται να υποβάλει φορολογική δήλωση. Έπιασα δουλειά στο εξωτερικό πριν από 3 ημέρες. Μπράβο να πούμε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ό,τι και να πούμε, κρίμα που έφυγε. Είναι που πήγε στο εξωτερικό. Ναι, πόσο ευχαριστώ είναι για το 715. Τέλος πάντων, να είστε καλά αφού βρήκατε δουλειά στο εξωτερικό. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι θα πρέπει να κάνω, γιατί θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα δικαιώματά μου έξω. Καταρχάς, για να θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να συμπληρώσει διαμονή στο εξωτερικό 183 ημέρες. Έχει το περιθώριο να κλείσει τις 183 μέρες αφού έχει φύγει πριν, έχει ξεκινήσει δουλειά πριν 3 ημέρες. Άρα λοιπόν από Γενάρη του 2017 θα μπορεί να κάνει αίτηση στην τοπική ΔΟΗ για μεταφορά στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού. Εφόσον γίνει η μεταφορά του στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, πλέον δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, άρα θα φορολογείται για τα εισοδήματα του εξωτερικού στη χώρα στην οποία κατοικεί. Εάν εδώ στην Ελλάδα έχει εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλει και εδώ φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα της Ελλάδος, θα φορολογείται και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με τη χώρα στην οποία κατοικεί, για το τι ορίζεται εισοδήματα στην Ελλάδα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, για να μην διπλοφορολογηθεί, ας πούμε, κάποιος. Σαφώς. Πρέπει... Και εφόσον πλέον διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, θα πρέπει να γίνει η μεταφορά στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού από Ιανουάριο του 2017. Ο κύριος Γερός είναι επόμενος τηλεθεατής. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως, κύριε Γεργό. Είμαι γιατρός, έχω έρθει από την Αμερική, αλλά το 87 έρχεται στη Ζάη. Τώρα γίνομαι 62 σε 2 μήνες. Πρέπει να κάνω 40 χρόνια ή πρέπει μέχρι τα 67 μάλλον πρέπει να μείνω. Το 87 μου είπατε. Το 87 ήρθα, ναι. 87 μέχρι τώρα 29 χρόνια συμπληρώνεται το 2016. Οπότε αναγκαστικά πάτε 62 με 40 χρόνια ασφάλισης σε περίπτωση που συνυπολογιζομένων και 7 ετών πλασματικών, κύριε Γιώργο, σε περίπτωση που δεν τα συμπληρώνετε μαζί και με πλασματικά, πάμε στα 67 μας. Εντάξει, οπότε δεν το βλέπετε. Πρέπει να τα πληρώσω, μπορεί να δεν προλαβαίνω. Και με 7 χρόνια, έτσι. Αυτή... 36, οπότε δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή τι ηλικία έχετε. Είμαι 62, γίνομαι σε 2 μήνες. Μάλιστα. Ναι. Πρέπει να ακούσω τα 67, δηλαδή. Σωστά. Σας ευχαριστούμε εμείς. Πάμε και στο 704 λίγο γρήγορα που είναι για τη Σάνδρα. Στο Ε3 ο πίνακας συμπληρώνεται και από τις πολύ μικρές οντότητες. Ποιος πίνακας μου λέει. Στο Ε3 ο πίνακας Κάπα συμπληρώνεται και από τις πολύ μικρές οντότητες. Ναι. Προαιρετικά για φέτος. Τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Είναι με σύμφωνο με τα λογιστικά πρότυπα, προαιρετικά θα το συμπληρώσουν. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ναι, λοιπόν δεν ξέρω προαιρετικά, γιατί η χρήση 15 είναι προαιρετικά. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά θα μιλήσουμε για τους στόχους και τα πρόσημα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, χρέη, ρύθμιση των 100 δόσεων, ανίσπρακτα ενίκεια και βεβαίως θα απαντήσουμε και σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις ύστερα από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Thank you.
κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, μόνο στο SBC υπάρχει λύση. Εκλεκτοί καλεσμένοι μας απαντάνε. Αυτή είναι και η μοναδικότητα της εκπομπής μας με τη Σοφία, ότι απαντάνε ζωντανά σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Και πραγματικά είναι πάρα πολλές, καθώς έχουμε πολλές απορίες. Πόσο περνάει ο χρόνος, πολλαπλασιάζονται. Καθώς μέχρι να βρεθεί λύση τόσο για το ασφαλιστικό όσο και για τη φορολογία, είμαστε σε νερά μη γνώριμα και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουν και πολλοί οδηγοί, Σάνδρα, γιατί, για το τι θα γίνει και με τα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε και μάλιστα σκέφτονται, Σοφία, από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι θα βάλουν ένα τσιπάκι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Μέχρι και εκεί έχουμε φτάσει, λοιπόν? Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα, ούτε κάτι οριστικό. Σκέψεις γίνονται για το πώς θα μπορέσει να διασφαλιστεί και οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και το δημόσιο, προκειμένου να έχει σε άμεσο χρόνο ενημέρωση για το ποιος οφείλει τέλη κυκλοφορίας και είναι ανασφάλιστος. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουν όσοι δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους μέχρι στιγμής, μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια με πρόστιμο 250 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να εξοφληθεί άμεσα προκειμένου να ασφαλίσουν και το όχημά τους. Δηλαδή, αν κάποιος λάβει το ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο, για να μπορέσει να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του, θα πρέπει να εξοφλήσει το πρόστιμο αυτό, και με την απόδειξη ότι έχει πληρώσει το πρόστιμο θα πηγαίνει στην ασφαλιστική εταιρεία για να προχωρήσει σε ασφάλιση. Εδώ μας ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές αν μπορεί αυτή η οφειλή που θα έχουν να μπει σε δόσεις. Για παράδειγμα, στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Δεν το ξέρουμε ακόμα αν θα μπορεί να μπει. Ενδεχομένως να μπορέσουν να το ρυθμίσουν. Προσοχή, γιατί εάν δεν πάνε μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η διάταξη να εξοφλήσει τα 250 ευρώ, διπλασιάζεται, πάει στα 500 ευρώ. Γίνεται διπλασίες 500. Εάν κάποιος δεν έχει ασφαλίσει αυτή τη στιγμή το όχημά του, μέχρι να λάβει το ειδοποιητήριο προλαβαίνει να το ασφαλίσει για να γλιτώσει το πρόστιμο των 250 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, γιατί είναι μεγάλος κίνδυνος να ασφαλίσει τα οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος. Ακριβώς. Υπάρχει και μετά είναι τα πρόστιμα. Η αστική ευθύνη, δεν το συζητάμε. Σωστά. Και στη συνέχεια είναι το πρόστιμο της εφορίας. Ο κύριος Χρήστος είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρήστο. Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Κεραγγέλου. Μάλιστα, Άγγελου, κύριε Σάνδρα, μάλιστα. Λοιπόν, έχω ρωτήσει το ίδιο πράγμα και πριν από ένα μήνα. Είπα ότι μένω σε ένα διαμέρισμα το οποίο ανήκει στον γιο μου τον μεγάλο, ο οποίος μέχρι πέρυσι κατοικούσε μαζί μας. Φέτος πήγε στην Αγγλία να κάνει πρακτική άσκηση. Μπορεί να μας κάνει το διαμέρισμά του δωρεάν παραχώρηση στους γονείς που μένουν στο διαμέρισμα αυτό ή όχι? Εκείνος που θα δηλώσει ότι μένει? Εκείνος δηλώνει ότι μένει εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, ούτε έχει δηλώσει... Ούτε έχει κάνει τη μεταφορά στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού. Δεν κάναμε, όχι. Άρα θα πρέπει να δηλώσει σαν κύρια κατοικία του το διαμέρισμα αυτό. Ναι. Επομένως δεν μπορεί να σας το κάνει δωρεάν παραχώρηση. Μπορεί μόνο να δηλώσετε, εσείς δηλαδή θα δηλώσετε ότι είστε φιλοξενούμενοι στο γιο σας. Ναι. Υποχρεωτικά θα πρέπει και εκείνος να δηλώσει ότι κάπου μένει, ότι αυτή είναι η κύρια κατοικία του. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορεί να σας κάνει δωρεάν παραχώρηση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως μπορεί να μας νοικιάσει ένα ποσοστό του διαμερίσματος? Ναι, να πει, ας πούμε, να χωρίσει το διαμέρισμα από ό,τι καταλαβαίνω, Σάνδρα μου, για να σε βοηθήσω. Τώρα σχετικό βέβαια. Έτσι, να το χωρίσει. Ναι, για ποιο λόγο όμως θα φορολογηθεί για ενίκεια που δεν εισπράττει? Ναι, αλλά αν είναι ένα μικρό κομμάτι να μας γειτονικιάσει σε εμάς... Ακόμα και αυτό όμως, για ποιο λόγο να το κάνετε? Μήπως τους συμφέρει? Μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κύριος Χρήστος άμα τους συμφέρει. Θα επιβαρυνθούμε τεκμήριο και ίδιο. Θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον τεκμήριο, είναι κάτι το οποίο είναι ασύμφορο για εσάς. Ενώ ως φιλοξενούμενοι δεν έχετε τεκμήριο για το σπίτι. Μια στιγμή όλα. Εγώ το τεκμήριο μπορώ να το αντέξω γιατί έχω τις συντάξεις μου και η γυναίκα μου έχει τη σύνταξη και εγώ. Ναι, για ποιο λόγο όμως να κάνετε αυτή τη διαδικασία? Για να μειωθεί το τεκμαρτό του εισόδημα, γιατί αλλιώς θα φορολογηθεί με το τεκμαρτό εισόδημα. Θα φορολογηθεί όμως και για τα ενίκια που θα εισπράττει από εσάς. Ωραία, αν το ενίκιο είναι μικρό, εάν μου δώσει ένα ποσοστό του διαμερίσματος να το νοικιάσει σε μένα, δεν θα του δίνω μεγάλο ενίκιο.
Το ενίκιο δεν, δεν μπορείτε να το αποφασίσετε εσείς. Υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό ενοικίου που θα πρέπει να δηλώσετε. Είναι το 3,5% της αντικειμενικής αξίας. Σωστά, αξίας. Σωστά. Ωραία. Εάν του δίνω, ας πούμε, 30 ευρώ το μήνα και βγαίνουν 360 το χρόνο, θα του δίνω... Θα πληρώνει 150 ευρώ. Ναι, δεν μπορείτε να νοικιάσετε μέρος του ακινήτου όμως. Εφόσον είναι η κυρία κατοικία του. Πώς θα το ορίσει κιόλας. Δυστυχώς δεν μπορεί. Προσπαθούν οι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά προσπαθούν να βρουν τρόπους και οι γονείς να απαλλάξουν, να βοηθήσουν τα παιδιά. Με αυτό το τεχμαρτό δεν μπορείς να φανταστείς καθημερινά πόσο κόσμο προβληματίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο μπορώ και μα μένω και, σε ένα ακίνητο. Είναι λογικό, δεν μπορείς να μπορεί να μην έχω ένα την δουλειά μου ακριβώς. Που δεν και να φορολογούμε. Με βάση ποιο φορολογήσε τώρα, η διαφορά με τι ποσοστό φορολογείτε. Αναλόγως τώρα πόσο θα είναι και το τεκμαρτό του. Α πούμε ότι σπιτιού, εσύ είσαι, αν δεν έχει εισόδημα, θα πάει με την κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων. Δηλαδή. Με την κλίμακα, ναι. Ανάλογος που τι τεκμήριο βγάζει, με τα κλιμάκια της κλίμακας των μισθωτών και των συνταξιούχων, 22-32, ανάλογα σε ποιο κλιμάκιο θα πέσει. Πάμε σοφή στην πριν περάσουμε στον κύριο Δημήτρη, βεβαίως, να κάνουμε όμως και μία ερώτηση. Μας ρώτησε ένας τηλεθεατής, τώρα τα είχα τα χαρτιά μου, εδώ είναι οι ερωτήσεις που κάνουν οι τηλεθεατές, αν είναι 15% έχω εισοδήματα από ενίκια... 12.500 ευρώ, αν θα, ο συντελεστής είναι 15%. Όχι, αν θα ισχύσει αυτός ο συντελεστής, θα ισχύσει για τη χρήση του 2016. Για τη χρήση του 2015 ναι. Θα παραμείνουν οι συντελεστές ως έχουν, στο 11%. Α, στο 11%, 15% λοιπόν όχι. Ο κύριος Δημήτρης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Γεια σας. Γεια σας, χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας, να μας ακούτε από το ακουστικό, ναι, στο ναι, τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω τα 16 Απριλίου, κλείνω τα 67 μου. Μάλιστα. Έχω 2 χρόνια ΙΚΑ, 5 χρόνια ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Και τα τελευταία 17 χρόνια τα ΙΣΟ. Ναι. 17-18 κάπου εκεί είμαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, με συμφέρει να αναγνωρίσω τα στρατιωτικά μου. Κοιτάξτε, αυτό κρίνεται αναλόγως με το τι μισθό έχετε, για να δούμε ποιο είναι το κόστος εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας. Γενικότερα να πω ότι πλέον λόγω της μείωσης των συντάξεων, αλλά και λόγω των επερχόμενων μειώσεων, είμαστε λίγο πιο φιδωλοί στην εξαγορά πλασματικού χρόνου που μας είναι απαραίτητος για προσάυξηση. Σε κάθε περίπτωση συνιστάμε την εξαγορά πλασματικού χρόνου που απαιτείται για θεμελίωση. Εσείς έχετε θεμελιώσει, έχετε 24-25 χρόνια. Αρκούσε και 15 ετία για το 67 έτος ηλικίας το οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε η στρατιωτική υπηρεσία αφορά μόνο την προσάυξη του ποσού της σύνταξης. Θα έλεγα ότι πρέπει να το δούμε λογιστικά αυτό. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι πολύ θετικός, εκτός και αν έχουμε μια πολύ βραχύχρονη απόσβεση, δηλαδή είναι μέσα στα επόμενα 3 έτη. Άρα μπορεί να βοηθήσει και η Σάνδρα σε αυτό το σκέλος. Ναι, και θα πρέπει να το δει και ο ίδιος λογιστικά να το βάλει κάτω. Ο μισθός του, ποιο είναι το κόστος εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας, οπότε αν κάνει μέσα στο τρίχρονο απόσβεση, είναι μια συμφέρουσα απόσβεση. Μάλιστα, αυτό πού μπορώ να το ρωτήσω για να κοιτάξτε, το με τον μεικτό μισθό, τι τελευταίο μεικτό μισθό έχετε. Και στη Σάνδρα τη Γεράγγελο που είναι εδώ πέρα μαζί μας. Τα μεικτά μου πόσα είναι, 1.000 το μήνα είναι καθαρά. 1.400 ας πούμε. Να, θα βοηθήσουν και οι δύο ναι. τώρα. 1.400 Σάνδρα, βγάλει εσύ το κομιτερό. Είναι απαραίτητο και ο εργατολόγος αλλά και η φοροτεχνική. Και η Σάνδρα το γνωρίζει. Αυτό να το βοηθήσουμε λίγο, να πούμε ότι είναι γύρω στα 150 ευρώ μηνιαίως. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε μήνα 150 ευρώ, πολλαπλασιάστε τους μήνες στρατιωτικής υπηρεσίας και αν αυτό το πράγμα γίνει απόσβεση εντός τριχρόνου, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι και κάτι που γίνεται 100% στον αέρα αυτό, αντιλαμβάνεστε. Κάντε λίγο την προσπάθεια αυτή και όπου κολλήσετε σας βοηθάμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς κύριε Δημήτρη. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ λίγο με τον εργατολόγο να θέσω και εγώ το ρεύμα. Παρακαλώ. Με τον κύριο Στάθη Χριστοδουλέλη. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι 48 ετών και 6 μηνών. Γεννήθηκα το 1964 του Σεπτέμβρη συγκεκριμένα. 28 έτη υπηρεσία στο ΙΚΑ, με αίσθημα του ΙΚΑ, από τα οποία τα 19 βαρέα. Δεν ξέρω αν
πρέπει να χρησιμοποιήσω και δύο έτσι που έχω ταμείο εμπόρων κατά τη διάρκεια αυτή. Κοιτάξτε. Αν το ο θεσμός των βαρέων και με το καινούριο σύστημα πώς υπολογίζεται για να βγω στη σύνταξη. Θα σας πω. Λοιπόν, έχετε πολύ μεγάλο χρόνο ασφάλισης. Το πρόβλημα σας το δημιουργεί η ηλικία. Υπάρχουν δύο διατάξεις για τα βαρέα. Η πρώτη είναι 35 ετία, 1500 εκ των οποίων 7.500 βαρέα, τα οποία δεν έχετε συμπληρώσει ακόμα τα βαρέα, τα 25 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θέλουμε και τα 1500 και τα 25 βαρέα, τα 25 χρόνια βαρέα, θα πρέπει τη μεταβατικότητα της διάταξης αυτής τη χάνουμε κατ' ουσίαν. Για να μην σας ταλαιπωρώ, εσείς πρακτικά πάτε στα 62 σας. Θα έχετε υπόψη ότι ακόμα και αν σταματήσετε εργασία, στα 62 μπορείτε να βγείτε, αρκεί όμως από τα 62 και πίσω να έχετε 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια. Δηλαδή, είστε πολύ πίσω ηλικιακά. Έχετε πολλά χρόνια ασφάλισης, λόγω του. Καταρχήν, τα βαρέα προστατεύονται ακόμα. Δεν αυξάνονται τα όρια ηλικία στα βαρέα. Όμως, είναι τόσο πίσω που κατ' ουσίαν πρακτικά οδηγείστε στα 62. Θα έχετε κατά νου ότι τα προηγούμενα 13 χρόνια πριν τα 62 θα πρέπει να έχετε 1000 βαρέα και στα 62 σας βγαίνετε με πλήρη σύνταξη. Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού, ακόμα δεν έχει θεσπιστεί αυτός ο νέος τρόπος υπολογισμού. Είναι ξεκάθαρο ότι θα σας πιάσει ο νέος τρόπος υπολογισμού. Θα υπολογιστεί όλος ο εργάσιμος βίος, θα έχουμε μια μείωση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Μένει να το δούμε και να. Πάντως είναι πολύ προώρο για σας. Νομίζω ότι σας έδωσα μια βασική γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη. Η αναγνώριση. Περίμενε, κόλλησε πάλι. Σοφία, πήγαινε σε να απαντήσουμε σε το 375 μας ρώτησε. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από το 55% στο 75%? Ναι, στις προσωπικές εταιρείες από το 55% πάμε στο 75% με την πρόβλεψη το 2017 που θα υποβάλουμε δήλωση να έχει φτάσει στο 100%. Το 521 μας ρώτησε. Χώρισα πριν ένα μήνα. Θα κάνω διαφορετική δήλωση? Ναι, πλέον παίζει ρόλο η οικογενειακή μας κατάσταση το χρόνο υποβολής φορολογικής δήλωσης. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να ενημερώσει πρώτα το Μητρό στην εφορία προκειμένου να διαχωριστούν τα άφημη. Άρα πρέπει να πάει στην εφορία. Ναι, πρέπει να πάει στην εφορία, να δηλώσει στο Μητρό ότι είναι πλέον διαζευμένος και να κάνουν χωριστά τη φορολογική δήλωση. Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου των παιδιών στο δημόσιο μπορεί να φέρει τους άνδρες από το 2011 στο 2010 και να χάσουν το δικαίωμα της πρόωρης με ανήλικο, όπως γίνεται και με το στρατό? Θα πρέπει να αποφεύγεται η συμπλήρωση 25 ετίας το 2010, διότι το δικαίωμα του πατέρα ανηλίκου στο δημόσιο γεννάται από 1/1/2011 και μετά. Πάντα θα ξέρουν οι ασφαλισμένοι ότι θα βάζουν σαν ρήτρα τόσο χρόνο όσο απαιτείται για συμπλήρωση 25 ετίας το 2011, ούτως ώστε να μην αναδράμει η 25 ετία το 10. Η κυρία Βασιλική γεννήθηκε στις 5/5 του 1960. Το τέταρτο παιδί γεννήθηκε στις 24 Τρίτου του 1994, χρονολογία εγγραφής στον ΟΑΕ 17 Δευτέρου του 1999 και διαγραφής 4 Δωδεκάτου του 2011. Εργάζομαι τώρα με ατομική σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης από τις 19 Πρώτου του 2015. Πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη? Λοιπόν, έχει 12 χρόνια περίπου στον ΟΑΕ, είναι νέα ασφαλισμένη. Τελευταίο φορέα έχει καταστήσει το ΙΚΑ. Έχει γύρω στον ένα χρόνο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, στο ΙΚΑ. Πρέπει να μείνει για τουλάχιστον 5 χρόνια να είναι τελευταίος φορέας στο ΙΚΑ για να βγει από το ΙΚΑ. Ούτως ή άλλως πηγαίνει στα νότατα όρια ηλικίας 67-62. 67 πλήρης, 62 μειωμένη. Μάλιστα. Πριν περάσουμε στην κυρία Αγγελική, ο πατέρας μου πέθανε πριν 20 ημέρες. Πού πρέπει να το δηλώσω? Θα πρέπει να το δηλώσει και στην εφορία. Θα πρέπει να έχει ληξει αρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και πιστοποιητικό δημοσίευσης ή μη δημοσίευσης της διαθήκης, προκειμένου να δηλώσει ότι έχει πεθάνει και βέβαια θα πρέπει να κάνει χειρόγραφη τη φορολογική του δήλωση. Έχω γεννηθεί τον Οκτώβριο του 1962, είμαι στο δημόσιο από το Μάρτιο του 1985 και έχω θεμελιώσει 25 ετία το 2010. Θέλω να μάθω πότε μπορώ να βγω με πλήρη σύνταξη. Εξαρτάται αν είναι γυναίκα ή άνδρας, αν έχει παιδιά. Ας πούμε ότι είναι γυναίκα. Αν έχει και ανήλικο παιδί το 2010, εφόσον είχε και 25 ετία, θα έβγαινε στα 50 της με πλήρη σύνταξη. Επειδή είχε κλείσει το 50ο έτος έως στις 18-8, το διατηρεί το δικαίωμα αυτό. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να κάνει χρήση του ανηλίκου, δεν υπάρχει ανήλικο, τότε συμπληρώνοντας 25 ετία το 10, θα έβγαινε στα 55 της με μειωμένη, στα 60 με πλήρη. Το πρόβλημα είναι ότι 55 δεν ήταν στις 18-8 του 2015, εφόσον είναι 54.
4 το 16, το 17 γίνεται 55, άρα 59 έτη και 6 μήνες για μειωμένη. Με το δεύτερο απαντάς και σε άντρα, άμα είναι. Ναι. Γιατί είναι μπράβο, κύριε. Σωστή. Μητέρα με ανήλικο το 2010, 6.500 ένσημα, 49 ετών σήμερα με ασφάλιση ΙΚΑ. Πότε βγαίνει σε σύνταξη? 50 γίνεται το 17, 58 έτη και 5 μήνες για μειωμένη. Εκπαιδευτικός διορισμένη το 1985 στο δημόσιο και με επιπλέον 2 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1983, συμπληρωμένα τα 55 έτη. Το 2006 είχα ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σύνταξη και αν δικαιούμαι πλασματικά χρόνια? Ευχαριστώ πολύ. Πλασματικά μόνο για συμπλήρωση 25 ετίας μέχρι το 2006 για το ανήλικο. Θεωρώ έτσι ο προχείρος ότι τα συμπληρώνει, οπότε θα μπορούσε να βγει οποτεδήποτε. Καλησπέρα σας, αδελφές Μίτιλη. Καλησπέρα σας. Να βάλουν τσιπάκια για να μπορούν να ελέγχονται όποιος πληρώνει. Είναι κορόιδο, εμένα με τρακάρανε και την κοπανίσανε. Δυστυχώς. Συμβαίνει κατά σ' άνδρα. Τελευταία τηλεθεάτρια για σήμερα είναι η κυρία Αγγελική. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θέλω να μάθω για τη μεταφορά των κατοίκων στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού. Τι ακριβώς ζητάω? Γιατί μικροφωνίζει? Γιατί μπορεί να έχετε την τηλεόρασή σας ανοιχτή και δεν πρέπει να μας ακούτε από την τηλεόραση. Να την κλείσω τελείως. Ναι, καλύτερα να μας ακούτε μόνο από το ακουστικό σας. Ναι, ναι. Λοιπόν, η κόρη μου εργάζεται στην Ισπανία. Όμως συνεχίζει να μικροφωνίζει πάντως. Ακούστε. Πείτε μας, σας ακούμε εμείς. Σας ακούμε εμείς και θα σας απαντήσει η κυρία Γεράγγελου. Πείτε μας. Λοιπόν, η κόρη μου εργάζεται στην Ισπανία από το Γενάρη του 2013. Όταν έφυγε, δεν είχε εδώ προλάβει να κάνει φορολογική δήλωση, γιατί ήταν προστατευόμενο μέλος λόγω σπουδών. Ζήτησα την εφορία τι τη χρειάζεται για να μεταφερθεί στο κατοίκον εξωτερικού. Μου είπαν λοιπόν πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, φορολογική δήλωση, καθαριστικό κλπ. Να. Η εφορία στην Ισπανία της δίνει ένα χαρτί, το οποίο το βγάζει μέσα στο ίντερνετ, χωρίς φραγίδα, γιατί λέει έτσι είναι η εντολή του κράτους, στο οποίο λέει ότι είναι το χαρτί στα ισπανικά και στα αγγλικά και λέει ότι δίνει έναν κωδικό με τον οποίο η εφορία εδώ πρέπει να μπει στον κωδικό και να βρει τη φορολογική της κατοικία. Καταλάβατε, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Να βρει τη φορολογική της κατοικία. Πήγα λοιπόν στην εφορία με αυτό το χαρτί και τα υπόλοιπα, τα καθαριστικά κλπ. Και μου είπαν ότι δεν έχουν, λέει, εντολή να μπαίνουν στο ίντερνετ για να βρουν τη φορολογική κατοικία. Ναι, σωστά, ναι, σωστά. Η εφορία όμως της Ισπανίας δεν μπορεί να της βάλει σφραγίδα, γιατί λέει αυτή είναι η εντολή του κράτους. Ναι, όντως εδώ... Άλλος τρόπος πώς γίνεται, τι άλλο να μπορεί να υπάρξει? Εδώ όντως στην Ελλάδα δεν μπορούν να μπουν, όπως γνωρίζω και εγώ, σε κάποιο κωδικό. Εσείς θα πρέπει να τους προσκομίσετε στη ΔΟΗ, είτε καθαριστικό της δήλωσής της που φαίνεται ότι φορολογείται στην... Τους το πήγα. Mm-hmm. Αλλά για να το παραλάβουν θέλουν, ναι, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Σωστά. Δεν το δέχονται αυτό το χαρτί. Τι μπορεί να κάνει? Σας ευχαριστούμε, κυρία Αγγελική. Τι μπορεί να κάνει σαν νόμος σε αυτή την περίπτωση? Δυστυχώς θα πρέπει να πάρει ο νόμος ορίζει ότι όταν δεν μπορεί να πάρει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, θα μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής της δήλωσης. Μάλιστα. Βεβαίως η μονή μου διαμονής από δημόσια αρχή της Ισπανίας και από εκεί πέρα συμπληρωματικά, βεβαίως οι εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί. Και τελευταία ερώτηση, πολύ γρήγορα μπορούμε να την απαντήσουμε. Το τηλέφωνο κρατήστε, ναι, παρακαλούμε από το κοντρόλ. Στη φορολογική δήλωση το μπόνους 2.100 για 21.000 και η μείωση 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ από εκεί και πάνω σημειώνεται σε ειδικό κωδικό από τον φορολογούμενο ή το υπολογίζει? Όχι, η αυτό γίνεται αυτόματα. Γίνεται αυτόματα. Ήδη η έκπτωση φόρου 2.100 ουσιαστικά είναι το έμεσο φορολόγητο που έχουμε. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα φορολογούμενος. Γίνεται αυτόματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια Focus στις τράπεζες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.